τελειώνει εδώ η πολιτική, αύριο ξανά τα της πολιτικής. Και πάμε, η Τένια Μακρύ θα είναι σε πολύ λίγο μαζί μας για να μιλήσουμε για τις σχέσεις που δοκιμάζονται στην περίοδο του κορονοϊού. Αλλά πάμε να καλωσορίσουμε τον πολύ αγαπημένο μας Διονύση Λεϊμονή με δύο νέα βιβλία. Τα χέρια της θεάς, που θα δείτε πώς είναι συγκοινωνούντα δοχεία με προηγούμενα βιβλία του, έτσι. Υπάρχουν γέφυρες αρκετές με τα προηγούμενα βιβλία του, αλλά αυτό είναι επαιτειακό, το παιδί με τη φουστανέλα. Αυτό γράφτηκε για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης και όχι μόνο, ήταν η αφορμή αυτή. Φαντάζομαι θα διαβαστεί και μετά την επόμενη χρονιά, μετά το 2021. Και πραγματικά μεταφέρομαι ξανά στον τόπο μου, στο ετωλικό μου και το Μεσολόγγι, την Λιμνοθάλασσα, που βλέπεις ότι η πατρίδα πάντα μας προσδιορίζει, Σωτήρη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση πρώτα-πρώτα, καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε να τα ξεκινήσουμε. Ναι. Έλα, αφού μιλάμε γι' αυτό, ναι, πάμε να δούμε. Άλλωστε, έχουμε και ωραίες δωρικές μορφές στο εξώφυλλο του βιβλίου. Το παιδί με τη φουστανέλα, λοιπόν, είναι μια σύμπραξη του πρόδρομου Μάνου και του εκδοτικού σου οίκου. Της Αρταίων, ναι. Ο Άρης Τσικουντούρης, ο εκδότης της Αρταίων, πραγματικά έκανε μια εξαιρετική δουλειά. Συλλέγει υλικό από την παράδοση, από την ιστορία μας και με τροφοδοτεί με αυτό λίγο πριν γράψω το βιβλίο. Είναι το δεύτερο βιβλίο σε αυτόν τον εκδοτικό οίκο μετά το Θαλασσοσφυριχτή. Κάπως έτσι προέκυψε και ο Θαλασσοσφυριχτής από το υλικό που πήρα από την Αρταίων και το προσπάθησα εγώ όλο αυτό το υλικό να το εντάξω όμορφα μέσα σε ένα λογοτεχνικό κείμενο. Mm-hmm. Είναι λοιπόν η δεύτερη συνεργασία μας. Τι έχουμε εδώ, έχουμε ηρώα. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι ιδιαίτερο, βλέπει τον κόσμο με διαφορετικά μάτια, όπως βλέπεις και στην εικονογράφηση του πρόδρομου του Μάνου. Το ένα μάτι του είναι γενετής διαφορετικό. Φαίνεται καλύτερα εδώ που είναι, θα μου πείτε, είναι μακρινό το πλάνο. Εκεί λοιπόν. Στην αγκαλιά της μάνας. Είναι ο μικρός Γρηγόρης, ο οποίος βιώνει ένα μπούλινγκ από τους συμμαθητές του λόγω του ματιού του. Για το ότι έχει γαλάζιο και καστανό μάτι. Ναι, δεν είναι ακριβώς ότι είναι γαλάζιο και καστανό, είναι ότι έχει ένα πρόβλημα στην όραση. Μάλιστα. Ο Γρηγόρης και έτσι μπαίνει πίσω από τα παιδιά. Και στις αλάνες που τα υπόλοιπα παιδιά παίζουν, τι άλλο να κάνει ο Γρηγόρης παρά να συνομιλήσει με έναν ήρωα της περιοχής, που είναι ο Γρηγόριος Λιακατάς. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε από τα Στουρναρέικα, κατέβηκε στο Μεσολόγγι και στο Αιτωλικό και έδωσε τη μάχη του στο Μεγάλο Αγώνα του 1821. Με αυτόν λοιπόν τον Γρηγόρη, ως συνονόματι κιόλας, πιάνουν κουβέντα, συνομιλούν και πραγματικά βρίσκουν τι τους ενώνει, τι ενώνει το παρελθόν με το παρόν. Και έτσι ο Γρηγόρης σιγά σιγά εντάσσεται ομαλά στην κοινωνία. Αλλά ήταν ο γκαβός της παρέας. Ήταν ο γκαβός, είπες ακριβώς τη λέξη. Σκληρή λέξη. Γιατί... Το διάβασα τυχαία τώρα που άνοιξε. Ναι, δεν είναι τυχαία η λέξη που χρησιμοποιήσεις και που διαβάσατε, γιατί έτσι ακριβώς χαρακτηρίζαν τον Γρηγόριο Λιακατά, ο οποίος έχασε το ένα του μάτι σε μία μάχη. Παρόλα αυτά όμως. Μα φαίνεται εδώ γιατί έχουν ίδια μάτια. Ακριβώς. Και προκύπτει και μια συγγένεια. Μια συγγένεια του χθες με το σήμερα. Δένονται δηλαδή αυτές οι ιστορίες με ένα παράδοξο τρόπο και ένα λογοτεχνικό τρόπο. Και νομίζω ότι έτσι θα το διαβάσουν τα παιδιά ευχάριστα και θα καταλάβουν ότι η ιστορία μας προσδιορίζει, μας ακολουθεί και πρέπει να την ξέρουμε καλά. Μου αρέσει εμένα να βάζω στα βιβλία μου ιστορία και στα παιδιά για να μαθαίνουν και να διασκεδάζουν, μάλλον να διαβάζουν βιβλίο και να χαίρονται, αλλά μέσα από την ιστορία. Λοιπόν, όπως είπες, η διαφορετικότητα δεν έχει να κάνει με τα 200 χρόνια, τα χρησιμοποιούμε ως φόντο ιστορικό, έτσι. Ακριβώς, και η διαφορετικότητα μπορεί να μαρτυρά από πίσω και αξιοσύνη και ηρωισμό. Και ο Γρηγόρης πραγματικά κερδίζει τον τίτλο του αυτό, παρά το μάτι του που έχει κάποιο πρόβλημα, κερδίζει τη ζωή του με τον ηρωισμό του. Συμβούν διάφορα περιστατικά μέσα που θα καταλάβει ότι είναι και αυτός ένας μικρός ήρωας της καθημερινότητας. Σκέφτομαι τι τυχερά που είναι τα παιδιά στα οποία διδάσκεις, έτσι. Αυτό δεν το ξέρω. Λοιπόν, εντάξει. Αυτό το ξέρω, εντάξει. Είναι τυχερά. Λοιπόν, ευχαριστώ. Τα χέρια της θεάς είναι από τις εκδόσεις Πατάκη, από τη συλλογή Περιστέρια, που ήταν και τα προηγούμενα βιβλία, και έτσι. Το 17ο Κιβώτιο και το Αλογάκι, το 4ο Αλογάκι. Και ξαναγυρίζουμε στην ίδια περιοχή. Όχι, πάμε αλλού. Πάμε στη Μήλο τώρα. Αλλά είμαστε στην ίδια παρέα. Προσπαθώ, μου λένε θα βγάλεις και άλλο βιβλίο στη σειρά. Και λέω δεν ξέρω. Προσπαθώ το επόμενο βιβλίο να μην είναι επανάληψη, να μην έχει πολλά στοιχεία όμοια. Να έχει μόνο ένα κοινό καμβά, ένα κοινό ιστό με τα υπόλοιπα. Γιατί δεν θέλω ούτε να κουράσω τους αναγνώστες, ούτε και εγώ δεν νιώθω καλά αν δεν προχωράω, δεν εξελίσσομαι.
Τα χέρια της θεάς λοιπόν μας πάνε στην όμορφη Μήλο και συνομιλούμε με ένα άλλο άγαλμα εδώ. Μου αρέσουν τα άγαλματα να ζωντανεύουν πάρα πολύ. Και συνομιλούμε με την Αφροδίτη της Μήλου. Γιατί δεν έχει χέρια, μια εξαιρετική ιστορία πώς έχασε τα χέρια της όταν την τραβολογούσαν οι Ευρωπαίοι το άγαλμά μας για να το πάνε, για να βρίσκεται ακόμα στο Λούβρο. Έτσι. Και μάλιστα το ομοίωμά της, την ψεύτικη θεά, υπάρχει στη Μήλο, ενώ το πραγματικό υπάρχει κάπου αλλού εκτός Ελλάδας. Έτσι λοιπόν τα παιδιά της παρέας των Κυθύρων που είχαν ανακαλύψει το 17ο Κιβώτιο και το 4ο Αλογάκι τώρα γνωρίζουν καινούργια παιδιά στη Μήλο. Με τα προηγούμενα παιδιά υπάρχει μια ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω SMS, μέσω Skype, μέσω έτσι, και συνεργασία και εδώ λιώνουμε ακόμα ένα μυστήριο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Αλλά είναι δοσμένο μέσα από μια γραφή που είναι πολύ εύπεπτη για τα παιδιά. Ναι, αυτό έτσι. Προσπαθούμε τουλάχιστον. Έχει περιπέτεια, δεν έχει κάποιον να κουνάει το δάχτυλο τώρα θα μάθεις το μάθημά σου. Σε καμία περίπτωση. Είναι ένα βιβλίο το οποίο αξιοποιεί και τις τεχνικές δημιουργικής γραφής μέσα, γιατί μια εμπνευσμένη φιλόλογος εκεί στη Μήλο θα βάλει τα παιδιά σε αυτό το παιχνίδι να γράψουν για τα χέρια της θεάς και να συνομιλήσουν μαζί της με διάφορους τρόπους. Και κάθε παιδί θα βρει έναν τρόπο να συνομιλήσει με το παρελθόν, να μάθει την ιστορία και να παίξει. Γιατί η παίζουσα μάθηση νομίζω ότι αυτό είναι και το ζητούμενο της εποχής μας. Το κάνεις εσύ στο μάθημά σου? Ναι, το κάνω ξέρεις γιατί οι τάξεις μας τώρα έχουν παιδιά τα οποία δεν έχουν όλα τις ίδιες ικανότητες, δεν προέρχονται όλοι από τα ίδια περιβάλλοντα. Επομένως πρέπει να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες και αυτών των παιδιών. Των παιδιών που μπορούν να τραγουδήσουν, που μπορούν να ζωγραφίσουν, που μπορούν να γράψουν και όλα αυτά μαζί τα παντρεύουμε, γιατί έτσι νομίζω πρέπει να διδάσκεται η λογοτεχνία. Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα με την πανδημία, γκρινιάζουν τα παιδιά με τη μάσκα? Ναι, γκρινιάζουν τα παιδιά με τη μάσκα και έχουν δίκιο που γκρινιάζουν, γιατί δεν είναι και εύκολη κατάσταση να κάνεις μάθημα. Αλλά πιστέψτε με, την ίδια δυσκολία έχουμε και εμείς οι εκπαιδευτικοί να κάνουμε μάθημα με τη μάσκα. Αλλά νομίζω ότι είναι ανάγκη να τη φορέσουμε τη μάσκα για πολλούς λόγους, να προστατεύσουμε και να προστατευτούμε. Άρα πρέπει να υπακούσουμε σε αυτό το μέτρο και θέλω να πιστεύω ότι σε λίγους μήνες θα απελευθερωθούμε. Θα έρθει και για μας την απελευθέρωση. Αμήν.